Καλημερίζω τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στη συχνότητα του Ράδιο 984. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλειάκη, καλημέρα και στους φρατές σας και στις ακροάτριες. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση. Ετοιμάζομαι για Ηράκλειο. Ετοιμάζεστε για Ηράκλειο. Ανοιχτές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα, σε αυτό το πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου. Σήμερα 5η 8 του μήνα στις 7 στο Ατλαντής. Θα ακούσουμε από εσάς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα τα οποία αυτή την ώρα απασχολούν τον κόσμο, απασχολούν εμάς για τη δημόσια υγεία, απασχολούν τους αγρότες, απασχολούν τους μικρομεσαίους, απασχολούν τους εκπαιδευτικούς επίσης, να προσθέσω, όπως επίσης και τους φοιτητές με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, με δύο κουβέντες. Ναι, είναι γεγονός ότι σε πολύ λίγους μήνες μετά τις εκλογές και το 41% του κ. Μητσοτάκη έχουν ανοίξει πάρα πολλά προβλήματα. Μετά την μεγάλη κρίση ανασφάλειας του καλοκαιριού με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές, η ακρίβεια είναι νομίζω αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει, αν θέλετε, σχεδόν όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, γιατί και η μεγάλη βιομηχανία έχει πρόβλημα με το κόστος ρεύματος και το κόστος χασίμων, και ο τουρισμός και το εμπόριο και όλα τα νοικοκυριά και οι αγρότες. Άρα, από τη μια μεριά, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που λίγες εταιρείες βγάζουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Είτε τα δηληστήρια, οι εταιρείες ρεύματος, οι τράπεζες, μιλάμε για τρελά κέρδη, δισεκατομμύρια κυριολεκτικά. 3 δις είναι τα δηληστήρια, 4 δις είναι οι τράπεζες το χρόνο. Ενώ από την άλλη μεριά οι αγρότες δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος καλλιέργειας. Κύριε Φαμέλε, μισό λεπτό. Πόσο εισαγόμενη είναι τελικά, κατά την δική σας την εκτίμηση και τις προτάσεις που καταθέτετε συνεχώς, πόσο εισαγόμενη αυτή είναι η ακρίβεια και αν τελικά υπάρχει η θέληση ή όχι, εφόσον είναι πολιτικό το ζήτημα, να τιθασευθεί ή όχι? Αν σκεφτείτε ότι η ρήτρα προσαρμογής στη ΔΕΗ μπήκε 6 μήνες, 7 μήνες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, θα καταλάβετε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα είναι εσωτερικό. Ειλικρινά, αρχές Αυγούστου του 2021 μπήκε η ρήτρα προσαρμογής στη ΔΕΗ, από τη διοίκηση στάση του κ. Μητσοτάκη δηλαδή. Η εισβολή στην Ουκρανία, το εξωτερικό πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, ήταν τέλος Φεβρουαρίου του 2022. Τι άλλο να πω. Θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση τώρα, από ό,τι λένε και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πάνω από το μισό του πληθωρισμού είναι πληθωρισμός απληστίας. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Φάμελος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι υπερκέρδη επιχειρήσεων. Μα δεν είναι τρελό, παράλογο, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα 3 δισεκατομμύρια κέρδη των δύο δηληστηρίων το 2022, τα 2,6 από τον κανονισμό της Κομισιόν είναι υπερκέρδη. Το 2,6. Τα 400 εκατομμύρια ήταν λογικά αναμενόμενα κέρδη. Τα 2,6 δις ήταν υπερκέρδη. Άρα είναι άδικα κέρδη. Πώς να σας το πω αλλιώς. Δεν καταφερόμαστε κατά της κερδοφορίας ή κατά της επιχειρηματικότητας. Το θέμα είναι όταν εκμεταλλεύεται κάποιος θέσεις στην αγορά, είναι μόνο 2 τα δηληστήρια και βγάζουν από 1,5 δις κέρδος το καθένα. Το οποίο όμως το πληρώνουν όλοι. Δηλαδή το πληρώνει ο αγρότης, ο ξενοδόχος, ο άνεργος, η νοικοκυρά, η αγρότησα, η φοιτήτρια, ο επαγγελματίας, όλοι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε σχροκέρδια που τη συντηρεί η κυβέρνηση. Και τη συντηρεί η κυβέρνηση, το λέω ξεκάθαρο, γιατί δεν ελέγχει μόνο, αλλά γιατί είναι μέτοχο στη ΔΕΗ και στην ΕΛΚΑ Πετρέλαια. Σε 2 συντελεστές τη σχροκέρδεια και υπερκερδών. Και το πληρώνουν και οι αγρότες. Και τώρα ξέρετε, τα αιτήματα των επαγγελματιών είναι ίδια με των αγροτών. Τι θέλουν, φτηνότερα καύσιμα, φτηνότερο ρεύμα, φτηνότερες φασίλες. Για να μπορούν να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, για να έχει ο καταναλωτής φτηνά προϊόντα. Και βέβαια στο αγροτικό είναι και το τεράστιο πρόβλημα της διαπραγμάτευσης της ΚΑΠ, το οποίο είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Ο κ. Αβγιανάκης τα έρχεται στον προηγούμενο υπουργό, μόνο που αυτό ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν η ΣΥΡΙΖΑ. Και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, που είτε στους αγρότες είτε στους επαγγελματίες, είναι το ίδιο. Με το πτωχευτικό του κ. Σταϊκούρα, αμφισβητείται η πρώτη κατοικία και για τους επαγγελματίες και για τους αγρότες, άρα η αγροτική γη. Mm. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το κατανοήσει κανείς το πρόβλημα. Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αυτό που λένε, πάει γρήγορα τα λεφτά και τρέχα. Δεν πάμε σε μια παραγωγική οικονομία. Αυτό είναι η ανησυχία μας, γι' αυτό και ανησυχούν οι αγρότες. Από την άλλη μεριά, βέβαια, πρέπει να πω ότι μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τα δημόσια αγαθά. Τώρα είναι η παιδεία,
που επισκεφτείται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα είναι η υγεία. Ξέρετε το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε πλέον στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Όταν η πρώτη πράξη του κ. Μητσοτάκη είναι να κάνει μια πράξη του περιεχομένου, μόλις εκλέχθηκε, σε αρχές Ιουλίου, για να οδηγούν πυροσβέστες και οι στρατιώτες στα στενοφόρα, καταλαβαίνετε 4 χρόνια πριν ποια ήταν η προτεραιότητα. Όχι πάντως να έχουμε οδηγούς σε στενοφόρα, αφού αναγκαζόμαστε να βάλουμε πυροσβέστες και στρατιώτες. Αυτά, εγώ δεν τα λέω. Όλα αυτά που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, δεν λέω κάτι περίεργο. Εγώ αναρωτιέμαι, ακούγοντάς σας πολύ προσεκτικά, ξέρετε, αναρωτιέμαι γιατί μια κυβέρνηση η οποία έρχεται για δεύτερη τετραετία να θέλει να ανοίξει όλα αυτά τα θέματα μόνο κούκι, να τα έχει όλα μπροστά της ανοιχτά και πραγματικά να γίνεται εδώ το αδιαχώρητο με εντάσεις, ενστάσεις, κινητοποιήσεις και όλοι να είναι οργισμένοι. Γιατί να το κάνει αυτό? Πρέπει να σας πω ότι δεν το κάνει τώρα. Απλά τώρα έχει φτάσει ο κόμπος του χτένι. Καταρχήν, για να είμαστε ειλικρινείς, τα λεφτά από την αγορά άρχισαν να φεύγουν από το 20. Το χρηματιστήριο ενέργειας άνοιξε χωρίς έλεγχο τον Νοέμβριο του 20. Αν θέλετε να το δούμε λίγο ρεαλιστικά, το πρώτο εξάμεινο του 20 έγινε, το 21 έγινε τρελό πάρτι στην ενέργεια. Πριν ακόμα την κρίση της Ουκρανίας. Απλά τώρα έχουν αρχίσει όλοι και νιώθουν στο πετσί τους τι σημαίνει η ακρίβεια. Δεν πάει άλλο, δηλαδή έχουν στερέψει τα αποθέματα, βγάζουν από τις καταθέσεις για να πληρώσουν λογαριασμούς. Έχουμε γίνει πρώτοι στην Ευρώπη στο ρεύμα, πρώτοι στην Ευρώπη στα καύσιμα. Οι τράπεζες μας είναι τρίτοι στην Ευρώπη στα κέρδη. Πάει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο χρηματιστηρίου οι πρώτες εταιρείες. Μια χαρά το με τα μερίσματα μοιράζονται. Ναι, αλλά με το μέρισμα δεν πληρώνεται λογαριασμό στις ΔΕΗ όμως. Δηλαδή, ξέρετε, επιχαίρεται ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουμε ψηλό μέρισμα στη ΔΕΗ. Είναι άλλα, με το μέρισμα και τα μπόνους του κ. Στάση θα πληρωθούν οι λογαριασμοί. Πληρώνουν 5-10 άνθρωποι, προφανώς έχουν περισσότερα λεφτά. Αλλά 10 εκατομμύρια πολίτες δουλεύουμε για 10 εταιρείες. Άρα, απλά τώρα ο κ. Μητσοτάκης ολοκληρώνει το σχέδιό του, δηλαδή τα κολέγια πήραν δικαιώματα την πρώτη τετραετία. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής έκλεισε δημόσια πανεπιστήμια την πρώτη τετραετία. Η προπαγάνδα δούλευε καλά όμως. Ο κόσμος ηρεμούσε. Ναι, αλλά τώρα πάει να κάνει το τελικό χτύπημα. Με ιδιωτικοποίηση τα πανεπιστήμια. Τελείωσε. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως δικαιολογημένα τα αιτήματα των αγροτών. Ξέρετε, άλλα χρόνια ήταν πιο. Τα θυμάμαι και στις κινητοποιήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί συμμετείχα και τότε στις διαπραγματεύσεις και συναντήσεις. Και τώρα δηλαδή βρέθηκα με αγρότες. Το Σάββατο με τον Στέφανο του Κασελάκη στην αγρότητα. Οι αγρότες τώρα βάζουν σχεδόν τα ίδια με αυτά που βάζει ο κάθε πολίτης στην καθημερινότητα. Ρεύμα, καύσιμα, πρώτες ύλες, εσχροκέρδια. Πάγω να μείνω στον τόπο μου. Δηλαδή το μήνυμα είναι ένα. Αφήστε μας να μείνουμε στον τόπο μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλήθεια. Τι είναι αυτό που περιμένετε παρακάτω? Δεν το λέω βέβαια με την έννοια ότι είσαστε πυθία, Κασάνδρα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα. Τι περιμένετε παρακάτω? Εγώ στην πολιτική συμμετέχω για να κάνω τη ζωή καλύτερη των πολιτών και πιο ισχυρή χώρα. Άρα αυτό που ευθύνει εμείς είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια σοβαρή πρόταση διεξόδου στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και ο προσεδριακός διάλογος, γι' αυτό και θα έρθω στο Ηράκλειο. Μετά την ήττα μας στις εκλογές, τις δημοτικές και στις δημοτικές δεν πήγαμε καλά. Αποχώρησε το Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς με ένα νέο πρόεδρο, με μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες. Δηλαδή, πλέον εμείς με την εκαθάριση των καταλόγων είμαστε περίπου στις 200.000 μέλη. Ξέρουμε ότι το θέμα δεν ήταν μόνο η αλλαγή πρόεδρου, ήταν να αλλάξουμε κι εμείς ακόμα. Και έχουμε ευθύνη απέναντι στην πολιτεία, στην κοινωνία, να καταθέσουμε μια πρόταση πώς θα ζούμε καλύτερα. Γιατί αυτό δεν είναι η αγωνία όλων. Να έχουμε καλύτερα σχολεία και νοσοκομεία και να έχουμε δουλειά και εισόδημα για να μπορούμε να ζήσουμε και να έχουμε προκοπή στις οικογένειές μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο θέσεων. Θα την παρουσιάσω και σήμερα για μια σύγχρονη και ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί θέλουμε να πάμε μπροστά και σαν Ελλάδα να είμαστε ισχυροί. Και βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το ζήτημα είναι να καταφέρουμε και εμείς να συμβάλλουμε στο να συνεννοηθούμε μεταξύ μας οι πολίτες. Να υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική συμφωνία, να το πω έτσι, να αλλάξουν τα πράγματα. Η χώρα μας έχει πετύχει στο παρελθόν να κάνει μεγάλες αλλαγές. Δεν αναφέρομαι προς το 2015, το 2015, που καταφέραμε και ανατρέψαμε τον δικοματισμό για να βγούμε από τα μνημόνια και βγήκαμε. Μπορώ να αναφερθώ και πιο παλιά. Υπήρχαν και άλλες χρονικές στιγμές πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα. Μπορούμε να το κάνουμε. Να το συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Πρέπει ότι δεν είναι μονόδρομος ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί αυτό σημαίνει δυστυχώς, όχι και από ό,τι είπε το Ευρωκοινοβούλιο χθες, ο πιο σοβαρός ευρωπαϊκός θεσμός, δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλη υποβάθμιση του κράτου δικαίου.
μια απόφαση καταπέλτης της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Την έχω αναφέρει από την αρχή της εκπομπής. Τουλάχιστον εδώ από το Ράδιο 984 όλα ακούγονται και οι ακροατές από την αρχή γνωρίζουν τι ακριβώς έχει αναφερθεί. Να σας ρωτήσω ωστόσο κάτι. Εγώ ακούω πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία λέτε. Θέλουμε να πάμε μπροστά. Δεν θα μείνω σε ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, είτε μέσα από το δικό σας τον εσωτερικό χώρο, είτε μέσα από τα λάθη. Όλα αυτά νομίζω και δεν είναι ώρα και δεν μπορούμε πάντα να μένουμε στο παρελθόν. Ό,τι έγινε έγινε, πληρωθήκατε με βάση την πολιτική που ακολουθήθηκε ως κόμμα, εννοώ ως πολιτικός φορέας, εννοώ και όχι προσωπικό κύριε Φάμελε. Εγώ λέω το εξής, από εδώ και κάτω εάν έχει γίνει το πάθημα μάθημα, αυτό πώς αποδεικνύεται για να μπορέσετε και να με πείσετε για μένα που ενδεχόμενα να σας ψήφισα αλλά μετά να σας γύρισα την πλάτη εξαιτίας των λαθών ότι είναι η ώρα να πάμε μπροστά. Δυστυχώς ξέρετε το πάθημα μάθημα γίνεται με έναν τραγικό τρόπο για την κοινωνία γιατί από την μεριά η κοινωνία βλέπει ήταν το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη ζωή της και άρα από την μεριά η κοινωνία έχει την εμπειρία της ότι δεν τα βγάζει πέρα εύκολα πια. Άρα βλέπει, ας πούμε, τη τιμή στην ταμιακή του σούπερ μάρκετ. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο μισθός, δεν βγαίνει ο μήνας. Από μια μεριά λοιπόν η κοινωνία έχει μπροστά της αυτά παραδείγματα. Στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ, στη ζωή της. Από την άλλη μεριά εμείς έχουμε πλέον και μια νέα ηγεσία, ένα νέο πολιτικό δυναμικό, αλλά το βασικό είναι ότι με τη συζήτηση αυτή που θα κάνουμε σήμερα ολοκληρώνουμε λίγο και μια πρόταση. Αυτό που σας είπα, ποια κοινωνική συμφωνία μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας για να έχουμε προοδευτική διέξοδο. Επιλογές είναι όλα αυτά μπροστά στον πολίτη. Να σας πω την αλήθεια και εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και αποδεικνύουμε τουλάχιστον ότι στη Βουλή το τελευταίο διάστημα είμαστε απολύτως επαρκείς, παρότι είμαστε πολύ λιγότεροι. Και μιλάμε με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Και όπου χρειάζεται να ψηφίσουμε κάτι θετικό, το ψηφίζουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πολίτης ψάχνει να βρει διέξοδο. Η περίπτωση του κ. Μητσοτάκη μάλλον έχει διαψευστεί. Αλλά αυτό που περισσότερο φαίνεται είναι ότι πείσαν την κοινωνία και με την προπαγάνδα ίσως και με τις αδυναμίες μας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ωραία, άρα λοιπόν εμείς καταθέτουμε τώρα με αρκετή μεγάλη σοβαρότητα μια άλλη λύση. Τη δυνατότητα δηλαδή να πάμε προοδευτικά και να πάμε καλύτερα. Μακάρι, να σας πω την αλήθεια, μακάρι να είχε συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ και να άλλη στην απλή αναλογική και να κάναμε μια κυβέρνηση συμμαχία στις προηγούμενες εκλογές προοδευτική. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία όμως. Δεν ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και την απλή αναλογική νομοθέτηση για να μην κυβερνάει μόνος του και την πρόταση συνεργασίας έκανε. Δεν έγινε αποδεκτό από την άλλη μεριά. Εντάξει, δεν μπορούμε να ευθυνόμαστε εμείς τώρα για τις επιλογές του κ. Ανδρουλάκη. Το θέμα είναι να το πληρώνει η κοινωνία. Άρα πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει δηλαδή να πάμε να βρούμε ένα νέο προοδευτικό σχήμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει, καταθέτει μια πρόταση ευρύτερη, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το προοδευτικό κέντρο. Γιατί είναι γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την Προοδευτική Συμμαχία, δεν την κάναμε πολύ πράξη. Πρέπει να την υλοποιήσουμε σε αυτή την Προοδευτική Συμμαχία. Νομίζω ότι η πρόταση, η οποία θα καταθέσουμε στο συνέδριο και θα την παρουσιάσω και σήμερα στο Ατλαντής, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, γιατί ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να το επιβεβαιώσει με πολύ γρήγορο, τραγικό τρόπο. Άνοιγμα λοιπόν προς άλλες δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις για συνεργασία, συσπήρωση δυνάμεων. Ξέρετε, εκλεγμένος ο κύριος Κασελάκης και δεν μπορεί να πει κάποιος το αντίθετο γιατί τον επέλεξαν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο από την άλλη και ένα πρόσωπο το οποίο είναι πραγματικά πάντα μέσα στην επικαιρότητα. Δημιουργεί πρόβλημα αυτό? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα η επικαιρότητα όταν εμείς δεν έχουμε πρόβλημα στην πολιτική μας. Η παρουσία δηλαδή, η εμφάνιση δεν δημιουργεί πρόβλημα στην πολιτική. Στο τέλος όλοι θα κρυθούν από τις πολιτικές προτάσεις. Δηλαδή, ο Στέφανος Κασελάκης θα κρυθεί, παραδείγματος χάρη, από το τι λέει για τα πανεπιστήμια. Τι λέει για την τιμή στο σούπερ μάρκετ. Αυτό νομίζω ότι έχει σημασία για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Σε πολλές περιπτώσεις η δημοσιότητα και η επικοινωνία αξιοποιείται προς όφελος της πολιτικής. Δεν θέλω να φτάσω βέβαια σε αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Θυμάστε που είχε πει κάποια στιγμή ότι δίνει μεγαλύτερη σημασία στην επικοινωνία παρά στην ουσία. Το είπε κατά λάθος μια συνέντευξή μου, αλλά ήταν η αλήθεια. Εμείς προτιμούμε, αυτό έκανε πάντα η προοδευτική παράταξη, πρώτα προτάσεις και μετά να τις επικοινωνεί. Εμείς τώρα θα συνδυάσουμε. Έχουμε λοιπόν την πρόταση στο πρόγραμμά μας, στις θέσεις για το συνέδριο.
και προφανώς κάνουμε την ευρύτερη επικοινωνία. Την Πέμπτη, ας πούμε, είμαστε στο Ηράκλειο. Ωραία. Το Σάββατο θα είμαστε στη Λάρισα. Έχουμε το αναπτυξιακό συνέδριο με τον πρόεδρο, με τον Στέφανο τον Κασελάκη. Μετά, εγώ, παραδείγματος χάρη, θα πάω στη Βέρεια την Κυριακή ή στη Ρόδο τη Δευτέρα. Πλησιάζουμε προς το συνέδριό μας. Άρα, ανοίγουμε το. Η αλήθεια πάντως είναι ότι. Πάντως, εγώ σας λέω ότι είναι μια ευρύναξη πολιτική πρώτα. Γι' αυτό κάθισα και γράψα για το συνέδριο. Για να πούμε και στον κόσμο τι θα αλλάξουμε. Τι σημαίνει η ανθρώπινη κοινωνία. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο στόχο, θα έλεγα. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο στόχο. Όλοι μαζί. Η δημοκρατία είναι ένα καινούριο θέμα. Πολύ μεγάλο πάνικ μετά τις κλοπές και όλα αυτά. Θέλουμε ανεξάρτητες αρχές. Δεν θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε γρήγορη δικαιοσύνη. Έχουμε πολύ στενά χώρια γι' αυτό. Δεν θέλουμε μετά. Είναι μια κοινωνία η οποία αμφισβητεί πάρα πολύ αυτά τα οποία γίνονται. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Ότι η κοινωνία αμφισβητεί τα πάντα πια και με ιδιαίτερη επιφύλαξη ακούει και τις πολιτικές προτάσεις. Ναι, το καταλαβαίνω, γιατί ξέρετε, θέλω λιγάκι να σας περιγράψω και ένα καινούριο πρόβλημα. Το είπαμε χθες στη Βουλή. Είναι πολύ επιφυλακτική η κοινωνία απέναντι στην πολιτική, γιατί πλέον έχουμε την ίδια την πολιτική να αποδομεί τον εαυτό της. Όταν ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να απέχουν, και τους υπουργούς, τον κ. Βορύδη, ας πούμε, να απέχουν από τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το δικαίωμα και την ισότητα στο γράμμο, πλέον έδωσε τη χαριστική βουλή στη Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να λες τον βουλευτή να μην πάει να ψηφίσει, ο πρωθυπουργός της χώρας. Ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια πλέον, έχουν χάσει τα λόγια τη σημασία του. Δεν γίνεται να ορκίζουμε στο σύστημα ότι δεν υπηρετώ τους πολίτες, γιατί αυτό κάνουν οι πολίτες μόλις παρουσιάζονται στη Βουλή. Και ο Πρωθυπουργός τους λέει: μην έφτρεψετε. Ένα διανόητο. Ξέρετε, δεν ξεπερνάει τα όρια της λογικής μου. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Ότι έχω μια κυβέρνηση που οι υπουργοί της λένε ότι είναι το συνταγματικό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που ήταν στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο. Και γιατί μένει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς δεν θέλουμε μια κυβέρνηση σοβαρή και σταθερή. Εδώ τώρα δεν υπάρχει ούτε σταθερότητα ούτε σοβαρότητα. Η σοβαρότητα είναι να τηρείς τον κανόνα του όρκου σου. Να υπερβείς το Σύνταγμα, να άρχισε τη Βουλή να ψηφίσεις, τουλάχιστον. Και η σταθερότητα είναι όλοι μαζί. Εκεί δεν είναι όλοι μαζί. Ο κ. Βορύδης είναι αλλού. Κάποιοι υπουργοί λένε θα απέχουν. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και ξέρετε το πιο περίεργο. Ότι αυτό το θέμα φαρεί το νομοσχέδιο, το οποίο έχει μια ευρωπαϊκή και προοδευτική αφετηρία. Την ισότητα. Και εδώ τώρα φάνηκε ότι δεν αντέχει την ισότητα η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σκέρτσος λέει στη Βουλή και μας είπε: το νομοσχέδιο αυτό υπηρετεί τις ευρωπαϊκές αρχές, το Σύνταγμα και την ισότητα. Και λέω, ωραία, ο κύριος Βορύδης δεν τα υπηρετεί αυτά. Τι ακριβώς γίνεται, μας μιλήσετε καθαρά. Δεν μιλάνε όμως, γιατί ενδιαφέρονται μόνο για την καρέκλα της εξουσίας. Το είπατε. Και αυτό όμως στην κοινωνία δημιουργεί εντάσεις. Εγώ θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το θέμα. Νομίζω το είπατε. Λέει, υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνη στην πολιτική όταν το λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα ψηφίσεις. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο σκαλοπάκι. Αυτή η διαπίστωση που κάνατε πριν από λίγο και αυτό που υπόθηκε, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιγράφει αυτή την αμφιβολία, τη δυσπιστία, την επιφυλακτικότητα και όλα τα υπόλοιπα, ότι η πολιτική με ήττα αποδομεί τον εαυτό της ή η πολιτική με όμικρον γιώτα αποδομούν τον εαυτό τους. Νομίζω μπορεί να μεταφραστεί έτσι. Μαζί πάνε αυτά. Λοιπόν, Μιεράκη, τώρα εδώ έχουμε τους πολιτικούς. Εντάξει, μία πολιτική πλευρά να αποδομούν την πολιτική. Ναι. Και ξέρετε, γιατί επειδή βολεύονται, συντηρούν την εξουσία του με κανένα ρουσφετάκι, να το πω έτσι. Του λέει, ας μην υπάρχουν ιδέες και αξίες στη ζωή μας. Επιτρέψτε μου εγώ να είμαι ο παδός των αξιών. Δηλαδή, μου αρέσει η αξία της ειρήνης. Γιατί σταματήσαμε να μιλάμε για την ειρήνη και τα παιδιά σκοτώνονται στη Γάζα. Μου αρέσει η αξία της αλληλεγγύης, ο πολιτισμός. Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε λίγο στις αξίες ζωής μας, γιατί και τα παιδιά μας αυτά θέλουν. Σας το λέω και σαν πατέρας. Τις ωραίες αξίες της ζωής, της προόδου, αυτά που μας μάθανε οι παππούδες μας, αυτά θέλουν τα παιδιά μας. Ας αφήσουμε αυτή την εμπορικότητα και χειδαιότητα της πολιτικής διαχείρισης του ρουσφετιού. Να πούμε λοιπόν ότι απόψε στις 7 στο ξενοδοχείο Ατλαντής, ότι θα ακουστούν όλες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ από εσάς, κύριε Πεσοκράτη Φάμελε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας στην εκπομπή του 984. Και εσείς να είστε καλά. Καλώς να έρθετε. Θα τα περιμένουμε 7 η ώρα, δηλαδή, απόψε λοιπόν. Όλους τους φίλους και τις φίλες, αν μην είστε ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να συζητήσουμε. Σωστά. Να είστε καλά. Σωστά. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.